Τι λένε οι γιατροί? Οι γιατροί όταν ήρθαν μέσα εδώ που θα για τους πνεύμονες. Κάπνιζες όμως κι εσύ, Το έχω κόψει τώρα, ένα χρόνο σχεδόν. Ναι. Μου κάνανε τους πνεύμονες, προλάβανε δηλαδή. Ναι. Και καθαρίσανε και ήμουν εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Μετά παρουσιάστηκε ο όγκος που είχα σαν. Ναι. Είχες ποτέ ενόχληση παλιά εσύ, τίποτα. Δεν βράχιες εσύ, δεν έκλεινε με τίποτα, όσες μέρες, ώρες και αν τραγουδούσες. Τόσο όγκος που είχα ήταν καρκινογόνο. Αλλά προλάβαμε, εγχειριστήκα. Μου κάνανε αυτά τα... Ναι, κλείσε, σταμάτα ένα λεπτό, ναι. Πήγα και έκανα ένα μήνα ακτινοβολής, έφευγα από εδώ και πήγα στο Αρετέιο. Ναι. Και ευτυχώς, δηλαδή, έφυγε ο όγκος. Αλλά έχω πρόβλημα τώρα που δεν κλείνει. Ναι. Όπως μου λέει ο γιατρός, ότι σιγά σιγά κλείνει. Γιατί έχει γίνει, λέει, τώρα. Πολύ μικρή. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ακόμα ότι είμαι ακόμα εδώ και δεν μπορώ να βγω. Αυτό είναι. Τι να κάνω. Και εσύ θες να τα μου δείξεις τώρα. Μη μου ξαναπείς τέτοιο πράγμα. Μη μου ξαναπείτε για τραγούδι ή μη μου ξαναπείτε για μουσικούς, γιατί θα γίνουμε εχθροί. Αυτό τελείωσε, αυτό το κεφάλαιο στη ζωή σου έκλεισε. Τέρμα. Τέρμα. Λευτέρη, θα σε λέω Λευτέρη. Βέβαια, τι θα πώς να μιλήσω. Ναι. Πρέπει να τιμήσω με τη Σωτηρία την Πέλλο. Έχει πείσμα αυτή η γυναίκα. Πήγα την είδα στο νοσοκομείο. Φοβερό πείσμα. Πιστεύει ότι θα γίνει καλά. Εγώ πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν. Είχε πάντα αυτό το πείσμα. Καταρχήν να πω. Πέρα από τη μεγάλη φωνή που βέβαια. Άσε, να σου πω ότι καταρχήν ότι θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο αυτό το οποίο κάνεις. Η πρωτοβουλία που παίρνεις εσύ. Που έχει πάρει ο Θανάσης στο Δία. Τους ανθρώπους δεν πρέπει μόνο να τους αγαπάμε και να τους θαυμάζουμε και να τους χειροκροτούμε όταν είναι στα επάνω τους. Ή όταν φεύγουν εντελώς. Ή όταν πεθαίνουν. Ναι. Πρέπει να είμαστε κοντά τους και όταν είναι στα κάτω τους. Και η ευτυχία είναι στα κάτω της. Η ευτυχία, λέω, η σωτηρία. Ναι. Η σωτηρία είναι στα κάτω της και πρέπει να τη συντρέξουμε. Και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία αυτή την πρωτοβουλία και την εκπομπή και όλα αυτά τα πράγματα. Ήτανε, ναι, πεισματάρης άνθρωπος από την αρχή της καριέρας της. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτήν με τον Τζαρούχη, ο οποίος της είχε ένα θαυμασμό μοναδικό. Δεν τη θεωρούσε μόνο, και τα έχει γράψει, σπουδαία τραγουδίστρια, κατά την άποψή μου, η καλύτερη που έχει περάσει από την Ελλάδα, διότι καλύτερη ελληνική φωνή, διότι νομίζεις ότι ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει είναι μαρμάρινος. Όπως όταν μιλάμε για ένα μάρμαρο το οποίο δεν υφίσταται τη φθορά του χρόνου. Έτσι ήταν και η φωνή της Σωτηρίας. Και θέλω εδώ πάλι να μνημονεύσω και τον Πατσιφά, ο οποίος γνώριζε από φωνές, γνώριζε από τραγουδίστριες. Και την είχε μέσα του σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Απόδειξη ότι της έβγαλε όλους τους δίσκους στη λύρα και είχε πάντα για εξώφυλλα όχι μια φωτογραφία της Σωτηρίας, αλλά έβαζε να της κάνει εξώφυλλα η Βάσο ή η Κατράκη. Ναι. Πάντοτε. Ή ο Τάσος. Ο Τάσος, ναι. Δηλαδή, χαρακτικά, ακριβώς, να είναι χαρακτικά, να είναι έργα τέχνης, όπως ήταν έργο μέγα τέχνης και η φωνή αυτής της τραγουδίστριας, η οποία δεν πέτυχε ως τραγουδίστρια δείχνοντας μπούτια ή πετάγοντας βυζιά στην πίστα. Ήταν μια γυναίκα η οποία... Ή κάνοντας σόου. Η οποία φοράγε ένα πουλόβερ συχνά και μπαλωμένο. Και έβγαινε, ή κάπνιζα τσιγάρο κάπου, και έβγαινε και άφηνε τα πλήθη κατάπληκτα. Θυμάμαι μια εποχή με τον Τζιτσάνη, που ήταν τα τελευταία του, δεν πειράζει, χτυπάει το κουδούνι, ήταν τα τελευταία του Τσαρούχη, και ο Τσαρούχης τόσο πολύ τη θαύμαζε και την αγαπούσε. Την έχουμε αυτή τη σκηνή. Την έχετε. Την έχουμε, θα την προβάλλουμε. Είναι καταπληκτικό. Υποβασταζόμενος από δύο ανθρώπους, ο Τσαρούχης την χόρεψε ζεϊμπέκικο με τη φωνή της Μπέλου.
Ανέστησε τον Τζαρούχη. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόσωπο που λέγεται Μπέλου. Και δεν είναι μόνο βέβαια ο Τσαρούχης ο οποίος μιλάει για την Μπέλου. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το τραγούδι, και είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους ανθρώπους, θεωρούσαν και θεωρούμε την Μπέλου σημαντική προσωπικότητα, σημαντικό πρόσωπο στην καθιέρωση, στην εμπέδωση, στην προσπάθεια το ρεμπέτικο τραγούδι και κατόπιν το λαϊκό να πάρει τη διάσταση που πήρε. Ενώ είναι όμως πολύ αγαπητή στον κόσμο, λαϊκιά τη λέω εγώ, όχι λαϊκή τραγουδίστρια. Λαϊκιά, ναι, σωστά. Στον κλάδο της, εκεί δεν τα πήγαινε καλά. Κοίταξε, στους τραγουδιστές, ναι. Βέβαια, διότι είναι ο χαρακτήρας της. Ναι. Η Μπέλου είναι τραγουδίστρια μιας άλλης γενιάς, ποτέ δεν κατάφερε, δεν κόλλησε ολόγυρα με τους άλλους, είχε μια, πορεύτηκε ένα δρόμο δικό της. Δικό της, σε όλα τα επίπεδα. Μπράβο. Υπογράμμισε το αυτό, ναι, σε όλα, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Ήταν ξεχωριστή. Πήγαινε εκεί που ήθελε αυτή. Ναι. Δεν έδινε σημασία σε κανένα. Φερότανε διαφορετικά. Δημόσιες σχέσεις δεν τις καταλάβαινε. Μόνο προσωπικές σχέσεις. Ναι, μίλαγε κόντρα. Ναι, κόντρα. Σε πολλά πήγαινε κόντρα. Ναι. Και τώρα που λέγαμε για το πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι, θέλω τούτο να πω. Ο Μούτσης, όταν έκανε το καταπληκτικό έργο του, αυτό που με το Τρυπολίτη. Μούτσης είναι από τους νεότερους συνθέτες. Δεν λες κουβέντα. Ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, την Μπέλου πήρε για να το τραγουδήσει. Και ο Σαββόπουλος όμως την έχει ξεχάσει. Και είναι ένα παράπονο. Δεν ξέρω αν την έχει ξεχάσει ή αν ο Σαββόπουλος για λόγους. Μπορεί να μην το ξέρει κιόλας, αλλά δεν μπορεί να μην το ξέρει. Το ξέρει ότι είναι, αλλά. Είναι άλλο. Δεν το πιστεύω ότι την έχει ξεχάσει ο Σαββόπουλος. Ο Σαββόπουλος την εκτιμούσε, τη θαύμαζε και έχει μιλήσει κι αυτός. Με εξαιρετικά. Ελπίζω να είναι Τετάρτη κι αυτός μαζί μας. Μακάρι να είναι. Εκείνο που όμως, Νίκο, πρωτεύει είναι να είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Να της δείξει ο κόσμος ότι δεν την ξέχασε. Ναι. Στην περίοδο της ταλαιπωρίας που περνάει η Σωτηρία. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί της. Ναι. Αλλά έρχομαι και μετέχω σε αυτήν την εκδήλωση και μιλάω για αυτήν, διότι τη θαυμάζω. Είμαι ένας από εκείνους τους μικρούς ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν και μεγάλωσαν με τη φωνή της Μπέλου. Πότε σου λένε ότι θα βγεις από εδώ πάνω κάτω? Άγνωστο. Εδώ μένει... Κανένας. Κανένας, απλά το... Είναι μόνιμο το δρόμο του. Είναι μόνιμο. Μετάλλικα των μικροφόνων.